ξέρω, δεν έχουμε, δεν θα δούμε τώρα τόσα έτσι πολιτικά γεγονότα, φοβάμαι πως είναι τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι η θάλασσά μας θα μας σώσει όπως πάντα. Κατά τα άλλα, αρχίζει αυτό το ωραίο τρίγωνο που το λέμε από πάρα πολύ καιρό, που δεν αποκλείεται να φέρει λύσεις στα προβλήματα, δεν αποκλείεται ότι έχει σχέση με πετρέλαιο, με αέρια και τέτοια να. Αλλά και για πάρα πολύ κόσμο να έχει κάποια λύση, να υπάρξει κάποια λύση, έστω και αν αυτός ο ανάδρομος, ο Ερμής, δημιουργεί αρκετές παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και τέτοια. Σήμερα λοιπόν για εσάς τους κρυούς, ενώ αρχίζει μία περίοδος η οποία θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, θα έχετε μία αισιοδοξία, μία υπεραισιοδοξία, προσέχετε το αυτό, με την οικογένεια, με θέματα κίνητης περιουσίας, και αρχίζει μία περίοδος όπου θα είναι πιο καλή. Εσείς βέβαια που είστε γεννημένοι 3-4 Απριλίου θα πρέπει να προσέχετε πολύ αυτό το μήνα, ενώ ή των τελευταίων ημερών εξεκολουθείτε να είστε σε μία περίοδο δράσης. Μετακινήσεις, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, εντάσεις, τα λέμε με λόγια, με πρόσωπο του περιβάλλοντος μας, ενώ έχετε έννοια αν έχετε παιδιά για τα παιδιά, αναθεωρείτε κάποιες απόψεις. Εξακολουθώ σε παρένθεση να λέω πότε θα δώσουν τα παιδάκια τα μηχανογραφικά, να το δείτε 2, 3 και 4 φορές στο μηχανογραφικό σας. Για τους ταύρους μας, έχει αρχίσει με μια εποχή η οποία σαφώς θα φέρει μια καλυτέρευση. Σαφώς εσείς που είστε γεννημένοι τον Απρίλιο, αποκλείεται να περάσει ο μήνας, αυτός ο μήνας που είναι πολύ περίεργος, με πολλές επιτυχίες τώρα από αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 20, 21, 22, αλλά και με αρκετές εντάσεις στο τέλος. Αυτός λοιπόν ο περίεργος μήνας έχει να σας δώσει πάρα πολλά αν είστε γεννημένοι τον Απρίλιο. Μην μένετε ούτε μέρα, έστω και με ανάδρομο Ερμή, είναι τόσο καλές οι που θα έρθουν, που δεν πρέπει να χάσετε ούτε μέρα από αυτά που μπορεί να σας συμβούν. Πρόσωπα του περιβάλλοντός σας θα σας βοηθήσουν, ό,τι έχει σχέση με ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό θέμα θα ρυθμιστεί, και αν τα έχετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες θα βρείτε κάποιες λύσεις. Το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο νομίζω ότι είναι μια χαρά, λιγάκι τα έξοδα προσέχετε και θα δείτε φίλους από τα παλιά ή συγγενείς που έχετε να δείτε καιρό. Προσέχετε μόνο κατά τη διάρκεια της διατύπωσης των απόψεών σας, μήπως κάνετε κάποια λάθη και παρεξηγηθείτε. Για τους διδύμους, η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιο σας, ασχοληθείτε λίγο και με τον εαυτό σας. Έχετε πάρα πολλές δουλειές, πολύ, πολύ πιεστική δουλειά, η οποία όμως θα βρει μία λύση. Εάν πραγματικά αυτόν τον καιρό σας προβληματίζει ή ένα θέμα υγείας ή ένα θέμα δουλειάς το οποίο σας πιέζει ιδιαίτερα, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα επιληθεί. Σήμερα βέβαια η συλλογική δουλειά με οικονομικά δεν πάει τόσο καλά. Ενδεχομένως στα οικονομικά να έχετε κάποιους προβληματισμούς, τα οποία όμως και αυτά σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Αφήστε αυτή τη βδομάδα να περάσει. Αν δεν πάει και ίσιος ο Ερμής από τις 20, μένει και πολύ συνήθως με την ανάδρομη πορεία του, είναι κανένα 20ήμερο που πάει στραβά, γι' αυτό λένε τους διδύμους λίγο έτσι κάπως, ενώ θα κάνετε συνεχώς μικρά κοντινά ταξιδάκια μέχρι τις 23 του μηνός, όσο η Αφροδίτη θα είναι στο λιοντάρι, για σας θα είναι Σάββατο, Κυριακά, εκδρομούλες, συζητήσεις, συναντήσεις. Μπορώ να πω ότι είναι μια ευχάριστη περίοδος. Για τους... Έχεις την καρδιά ρόιδο και εσύ, είναι μια ευχάριστη περίοδος. Γιατί, που θα είναι ευχάριστη περίοδος. Πάντως πραγματικά είναι καλή περίοδος τώρα αυτή, αντικειμενικά τώρα μεταξύ μας. Πέραν των αστρολογικών, γιατί τα άστρα εντάξει μπορεί να λένε, αλλά το θέμα είναι πώς βαδίζουμε. Τα αστρολογικά, αγόρι μου, σου λένε τι θα γίνει στο τέλος του μήνα. Όταν βλέπεις λοιπόν στο τέλος του μήνα λίγο συννεφιά, ναι. Όμως οι μέρες αυτές που θα έρθουν θα έχουν να μας πούνε και αρκετά σημαντικά γεγονότα. Και πρέπει να, αυτό που είπα και λίγο θα ξεδώσετε για τους διδύμους, είναι ανάγκη αυτή την εποχή που πραγματικά κοντεύουμε να σαλτάρουμε ο καθένας από τα δικά του θέματα. Παραμιλάμε στον δρόμο μόνοι με. Με φίλους, το βλέπεις στο αυτοκίνητο, το βλέπεις αφού κοιτάζω να δω, μιλάνε στο κινητό ή μιλάνε μόνοι τους. Είναι ψυχοθεραπεία. Να έχεις δύο φίλους στο μπαλκόνι με ένα ουζάκι, ξέρω εγώ, μία βολτίτσα μέχρι την Έγλη. Τι έχεις πάει τελευταία στην Έγλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ θερινό, είναι μαδάκι και τέτοια. Είναι από τα αγαπημένα μου σημεία της Αθήνας η Έγλη. Μπράβο, να πάμε πιο με καφέ. Λοιπόν,
κατάλαβες πως κάλεσα σε καφέντα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό για τα νεύρα μας να βγούμε λίγο μέχρι το πάρκο της γειτονιάς με δύο φίλους να μιλήσουμε, γιατί αλλιώς πραγματικά σαλτάρουμε. Θα δούμε και σινεμαδάκι με τα λίτσα όμως, δεν θα πάμε μόνο για καφέ. Και σινεμαδάκι, ναι, ναι, έχει και χοντό και τέτοια. Λοιπόν, ωραία. Για τους καρκίνους μας που είστε σαν τα νερά της θάλασσας, αυτοί οι καρκίνοι το πρωί κλαίνε, το μεσημέρι γελάνε, το απόγευμα είναι τρισευτυχισμένοι και το βράδυ ξανακλαίνε. Έτσι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα για σας. Μπορείτε όμως να έχετε την ελπίδα ότι, προσέξτε αυτό που θα σας πω, εάν και εφόσον μπορείτε να συγκρατήσετε τον παρορμητισμό σας που αυτόν τον καιρό σας έχει πιάσει, ενώ οι καρκίνοι γενικότερα είναι ζώδια τα οποία θέλουν να κρατήσουν το χουχούλιασμα της οικογένειας, να μην αλλάξουν πράγματα. Αυτό τον καιρό είστε τόσο επαναστατημένοι. Ήδη το έχετε νιώσει εσείς του πρώτου δεκαημέρου. Τώρα το νιώθετε εσείς που είστε γεννημένοι το δεύτερο. Που είναι έτοιμοι να τα βροντίσουν όλα και να φύγουν. Εάν μπορέσετε να συγκρατηθείτε αυτό το μήνα, τελικά να ξέρετε ότι από τον ένα χρόνο μέχρι τον άλλο θα πάρετε τα καλά και πραγματικά θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει. Τώρα θα το δείτε εσείς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο. Αποκλείεται να περάσει αυτός ο Ιούλιος και να μην έχετε γεγονότα, όχι απλώς να νιώθετε καλύτερα, γεγονότα τα οποία πραγματικά θα σας ικανοποιήσουν. Όσοι έχετε γενέθλια, προσέχετε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας. Προσέχετε ανδρικά πρόσωπα της οικογένειας. Είστε γενικά επαναστατημένοι, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας. Δεν είναι καιρός τώρα, περιμένετε λιγάκι. Ίσως αργότερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και του τρίτου δεκαημέρου, εάν δεν έχετε πλανήτη στο δεύτερο, είστε μια χαρά, συζητάτε, έχετε λιγάκι τα μπερδέματά σας, αλλά γενικά είστε καλά και περιέργως εκείνα τα οικονομικά, μάλλον φαίνεται ότι ευνοούνται. Δεν ξέρω πώς. Έχουμε τον ελέφαντα, μην το ξεχνάτε αυτά. Πάρτε τον προμηθευτείτε, μην τα συζητάτε. Πάρτε τον ελέφαντα. Εμείς από όταν το βρήκαμε έχουμε χάσει τουλάχιστον 60 ευρώ. Ένα κουσάρι που μας έπεσε στον δρόμο, ένα κουσάρι που μας το κλέψαν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι συγκυριακό όμως. Ήταν τέτοια η τσέπη. Ήταν το τζιν αυτό με τη διπλή τη τσέπη και το έβαλα αντί για την τσέπη, το έβαλα στο άλλο. Και λέω, πού πήγε το 20άρι, το τρελαθώ. Λοιπόν, τα λιονταράκια μας δεν είναι καλά αυτές τις μέρες. Κάτι έχετε, ασχοληθείτε με την υγεία σας, ασχοληθείτε με πρόσωπα που μπορεί να σας έχουν ανάγκη. Κάτι αλλάζει στο πρόγραμμά σας. Μπορεί να θέλετε να ταξιδέψετε, να κάνετε. Α, είπα ταξίδια, να ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, ότι μέσα σε αυτή την πενταετία, τώρα έγινε πενταετία, πρώτα ήταν 7, πέρασαν τα 2 χρόνια. Μέσα σε αυτή την πενταετία, ειδικά αν είστε γεννημένοι από τον Αύγουστο και μετά, έχετε αλλαγές στη ζωή σας. Αλλαγές που έχουν σχέση είτε με ταξίδια στο εξωτερικό, αν είστε σπουδαστές. Θα κάνετε σπουδαία πράγματα, ιδιαίτερα του χρόνου. Άρα λοιπόν το κεφάλι κάτω και προχωρείτε. Σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα. Προσέχετε πρόσωπα της οικογένειάς σας. Μπορεί η Αφροδίτη να είναι στο ζώδιό σας και να σας δίνει γοητεία αν είστε γεννημένοι τέλος Ιουλίου. Αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν. Θέματα ακίνητης περιουσίας ή οικογένειας μέσα